Τον κύριο Ζαρούνα. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, θέλετε να μου πείτε, ακούσαμε λοιπόν την ανταπόκριση της συναδέλφου από την Κωνσταντινούπολη και έρχομαι στο θέμα ακριβώς. Πρώτα, όσον αφορά την παρεμπόδιση του πλοίου. Πώς εκλαμβάνεται αυτό το θέμα στο Ισραήλ? Η παρεμπόδιση του πλοίου έγινε ήδη από ιδιωτικά μέσα. Δεν σχολιάστηκε καθόλου από τα κρατικά. Δεν σχολιάστηκε ιδιαιτέρως από την κυβέρνηση την ίδια, παρά μόνο έγινε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργειας. Το ζήτημα της, του Μπάτκαλιν δεν μπορώ να πω ότι αποτελεί ένα θέμα προς συζήτηση. Αντιθέτως, αυτά που ανέφερε πριν από λίγο η συνάδελφος... Λοιπόν, να επικεντρωθούμε στο πιο βασικό, εκείνο του East Med, το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι παίρνει μια άλλη διάσταση τώρα και ως συνέπεια άλλωστε της οριοθέτησης ή της ΑΟΣ που έκανα της παράνομης εκείνης συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Το όλο θέμα αυτό παίρνει μια άλλη διάσταση, αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που περιγράφεται αυτή η συνάντηση του αξιωματούχου της κυβέρνησης της Τουρκίας, που δεν ξέρουμε ποιος είναι, με τον επιτετραμένο του Ισραήλ στην Άγκυρα, ακούγοντας πριν τη συνάδελφό σας από την Κωνσταντινούπολη. Εγώ αυτή την είδηση την έχω ακούσει χθες το πρωί από το κρατικό κανάλι εδώ στο Ισραήλ, που περιγράφεται κάπως διαφορετικά. Συγκεκριμένα, όντως έγινε αυτό το γεγονός πριν από μερικές ημέρες, χωρίς να προσδιορίζεται ποια ημέρα. Ο αξιωματούχος από την κυβέρνηση της Τουρκίας είπε στον επιτετραμένο του Ισραήλ στην Άγκυρα να μην ταράζεται πια το Ισραήλ τόσο πολύ από τις δηλώσεις που εκτοξεύονται από το προεδρικό, αλλά τον ενημέρωσε ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή στον διάλογο και ότι κάλεσε το Ισραήλ να επανεκτιμήσει την πρόταση για την δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει το Ισραήλ με την Τουρκία. Ο επιτετραμένος του Ισραήλ απάντησε ότι υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια για να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση. Από αυτή την περιγραφή αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει τη στάση της ως προς το Ισραήλ και από την επιθετική ή τις εμπριστικές δηλώσεις περνάμε σε ένα στάδιο βήμα-βήμα της πειθούς όμως, κύριε, του διαλόγου, συγγνώμη, ή κύριε της Χαρίτο, διαπραγμάτευσης. Το ερώτημα όμως και το σοβαρό ερώτημα εδώ είναι αν κατά πόσο αλλάζει στάση η Τουρκία προς το Ισραήλ και το θοπεύει, τέλος πάντων εγκαταλείπει τη ρητορική της επίθεσης ή διότι υπάρχουν κάποιες έκνομες ενέργειες ενώπιον τουλάχιστον του Ισραήλ το οποίο είναι διστακτικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μάλιστα, να υπενθυμίσω λοιπόν τη συμφωνία Ισραήλ με την Κύπρο, τη συμφωνία του Ισραήλ με τον Λίβανο, τη συμφωνία του Ισραήλ και ενδεχομένως... Το Ισραήλ με τον Λίβανο δεν είναι ακόμα, αλλά υπάρχει είναι μια διαπραγμάτευση. Υπάρχει όμως μια γενική κατάσταση η οποία είναι επιφυλακτική για το όλο σκηνικό της περιοχής. Αλλά υπάρχει και η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Μάλιστα. Ειδικότερα αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη εννοείται ότι με ανακοίνωση από την κυβέρνηση εδώ έχει καταδικαστεί και ότι δηλώνεται η αλληλεγγύη με την Ελλάδα και με την Κύπρο και προσήλωση προς το project του East Med. Ωστόσο, έχει σχολιαστεί ότι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη θα πλήξει το φυσικό αέριο του Ισραήλ, επειδή έτσι θα δημιουργηθεί ένα ακόμα εμπόδιο για την επίτευξη του σχεδίου για τον East Med. Αυτή η διαπίστωση από τη μία έχει μεταφερθεί από κύκλους ως καταδίκη και ότι θα προσιλωθεί το Ισραήλ σε ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί. Από άλλες πλευρές όμως, εντός Ισραήλ, θα είναι ένα επιχείρημα
για την μη βιωσιμότητα του EastMed. Αυτοί οι κύκλοι έχουν άλλα συμφέροντα που θεωρούν ότι ο EastMed δεν τους εξυπηρετεί. Χαρίτο, θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, το οποίο μπορεί να δώσει μια άλλη τροφή στην όλη μας συζήτηση. Αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη στάση το Ισραήλ. Όμως αυτή τη στιγμή επίσης το Ισραήλ είναι σε μια προεκλογική διαδικασία. Ακριβώς. Και υπάρχουν οι εκλογές, οι οποίες ενδεχομένως είτε θα είναι ο κύριος Νετανιάχου είτε και όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πια την πολιτική Νετανιάχου. Σε περίπτωση φυγής Νετανιάχου, ποιος εγγυάται τι αν θα συνεχίσει. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Η Τουρκία, όπως βλέπουμε από την είδηση που έχει μεταδοθεί χθες, εγώ εκτιμώ ότι θα δούμε εντός του διαστήματος των ερχομένων μηνών έως και τον Μάρτιο του 2020 που είναι οι βουλευτικές οι εκλογές, μία τακτική της Τουρκίας να νουθετήσει ίσως το Ισραήλ για να προετοιμάσει την διάδοχη κατάσταση που θα είναι μετά από τον Νετανιάου ή από τον διάδοχο του Νετανιάου εντός του Λικούντ. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 26 του μηνός, σε ένα δεκαήμερο από τώρα, θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές στο Λικούντ. Ο Νετανιάου έχει έναν αντίπαλο έως τώρα. Ίσως εντός των ημερών να έχει και άλλους. Δεν γνωρίζουμε με ποιο Λικούντ θα μιλάμε, δεν γνωρίζουμε αν ο Νετανιάου θα παραμείνει εκεί που είναι, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι και το αποτέλεσμα του Μαρτίου. Για όλα αυτά τα ενδεχόμενα, η Τουρκία φαίνεται ότι αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, προκειμένου η διάδοχη κατάσταση να την εξυπηρετήσει. Θα δούμε τώρα κατά πόσον η Ισραηλινή κυβέρνηση, η καινούρια ή η αντίπαλη του Νετανιάου, ποια θα είναι η στάση τους έναντι των συμπεφωνημένων με την Ελλάδα και με την Κύπρο και για τον EastMed. Αυτό θα πρέπει να το δούμε εντός των μηνών. Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία αλλαγή από επίσημης πλευράς και γενικώς ο σχολιασμός εδώ στο Ισραήλ είναι ελάχιστος σε ό,τι αφορά τις συνεννοήσεις ή μη, την διάθεση της Τουρκίας ή μη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες το πρωί. Ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα, Χαρίτο, από τη Λευκοσία. Ευχαριστώ πολύ και έρχομαι εδώ στο στούτιο με τον κύριο